Φίλοι μου, καλημέρα. Λοιπόν, κάνω αυτό το βίντεο γιατί προέκυψε ένα πρόβλημα. Μόλις τώρα έτυχε να είμαι εδώ στη δουλειά, να έρθει μια courier και το λέω, μας τώρα έχω να σου στείλω δύο κυβότια, το ένα δεν το είχα έτοιμο, γραμμένο δηλαδή για την Αθήνα, που θα πήγαινε. Του λέω για του Γιώργου Σμέτη, που πήγαινε Καρδίτσα. Μου λέει ναι, να το δω. Πόσο είναι, μου λέει το τέτοιο. Λέω, κοίταξε, έχει ένα κλουβί μέσα το κυβότιο, δεν είναι ούτε ένα κιλό όλο στο βάρο. Λέει δεν μετράει έτσι. Πρέπει να μετρήσουμε το κουτί. Μετράμε το κουτί, λέω. Μου λέει έχει μέτρο. Λέω τι μέτρο, ρε φίλε. 40 επί 35 επί 30 είναι, το λέω. Ωραία, μου λέει. Το βάζει εκεί και μου το βγάζει σε ογκομέτρηση 8 κιλά. Ένα κλουβάκι το οποίο δεν είναι ούτε 700 γραμμάρια. Λέω πόσο θα κοστίσει. Μου λέει 27 ευρώ. Λέω φίλε, sorry για την καθυστέρηση, άστο λέω, δεν γίνεται. Προχθές με πήρε ο πατέρας του παιδιού από τη Γερμανία, μόνο χθες μπορούσε, Κυριακή, εγώ την εταιρεία την έχω κλειστή, έχει συναγερμούς, δεν μπορώ να έρθω να το πάρω. Μου λέει μόνο σήμερα με βολεύει Κυριακή, λέω τι να σας πω, τι να σε πω αφεντικό, το λέω. Πότε θα ξανακατέβεις, θα δω τώρα, δεν ξέρω, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα παιδιά, έτσι. Το ξέρω ότι κάποιος όταν κερδίζει ένα πράγμα, ό,τι αξία και να έχει. Όχι μάλλον, δεν παίζει ρόλο η αξία, παίζει ρόλο το δώρο που το έχει δει και ξέρει η χαρά που θα το κερδίσει. Ωραία, το καταλαβαίνω αυτό πάρα πολύ καλά. Απλά έκανα το σφάλαμα και μπήκα στο τρυπάκι να κάνω διανομή δώρων σε όλη την Ελλάδα, πράγμα που το οποίο δεν γίνεται, τα έχω εδώ τα δώρα, εδώ και δύο μήνες κοντεύει πότε γίνανε οι κληρώσεις, ένας μήνας, τα έχω εδώ και δεν μπορώ να βγάλω άκρη παιδιά. Έχω και τις δουλειές μου και έχει χαθεί μπάλα, δεν γίνεται. Λοιπόν, θα παρακαλέσω από τον φίλο μου τον Σμέτη, από τον φίλο μου από την Αθήνα, τον Κατσιγιάννη, από τη Γερμανία τον Σέργιο και από την Αμαλιάδα τον Βασίλη Εύα, να με δώσουν το λογαριασμό τους, να τους κάνω μια κατάθεση εκεί το ποσό. Θα συνεννοηθώ και με την Ιωάννα πάνω κάτω πόσο είναι το ποσό, θα βάλω και λίγο παραπάνω, μη στεναχωριέστε. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε δεν γίνεται παιδιά. Είναι χρονοβόρο, με έχει βγει η ψυχή να πούμε, να τα στείλω από εδώ. Έχω πάει στο κτέλ για τους Μέτη τρεις φορές, έκλεινε στις τέσσερις. Καταλαβαίνετε ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, στείλτε μου το λογαριασμό σας, να σας κάνω μια κατάθεση το ποσό, να πάρετε ό,τι θέλετε με αυτό το ποσό. Και αυτά που έχω τα τέσσερα πακέτα, θα τα κάνω τυχαία κλήρωση σε κάποιο βίντεο το οποίο θα πω παιδιά δηλώστε συμμετοχή εδώ πέρα μόνο από εδώ παιδιά, όποιος, από Θεσσαλονίκη, όποιος μπορεί να έρθει να τα πάρει όμως, έτσι, υπόψη, να τα πάρει, γιατί κουράστηκα, θα μου πεις κάτσε ρε Γιάννη, ξεκίνησες να κάνεις μια καμπάνια, να πούμε, μια προσπάθεια τέτοια, δεν ρολάρει παιδιά, δε. Ακόμα το δώρο του Παναγιώτη ας πούμε με την Κούνια που είπα παιδιά, όποιος θέλει να έρθει να το πάρει, ούτε ένας δεν μου είπε το θέλω, ενδιαφέρομαι. Δηλαδή, άμα έρθετε στη θέση μου, θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και με στεναχωρεί αυτό το πράγμα γιατί δεν είμαι και τέτοιο άνθρωπο. Θέλω αυτό που λέω να γίνεται. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν γίνεται. Έτσι. Λοιπόν, θα κάνω τέσσερις τυχαίες κληρώσεις. Όχι, θα κάνω μία κλήρωση στην οποία θα περιλαμβάνουν τέσσερις νικητές και ο καθένας θα πάρει το πακέτο από εδώ, παιδιά, όποιος μπορεί να έρθει να τα παραλάβει. Από την Πολύχνη, από το σπίτι μου κοντά εκεί πέρα. Δεν μπορώ, παιδιά, να τραβήξω από εδώ και από εκεί. Έχει ξεκινήσει η δουλειά πάρα πολύ. Δεν προλαβαίνω ούτε για κατούριμα να πάω. Αν θέλετε, το πιστεύετε. Αν θέλετε, δεν το πιστεύετε. Και δεν υπάρχει άλλη λύση. Μόνο αυτή η λύση είναι, έτσι. Γράψτε και τα σχόλιά σας εκεί. Θα στεναχωρήσω και τους τέσσερις. Έτσι πιστεύω. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς, παιδιά, έτσι. Άντε, φιλάκια.